κινητά μπροστά σου. Το ένα είναι Android, το οποίο νομίζω έχουν οι περισσότεροι. Το ένα είναι Android, το δεξί, όπως τα βλέπω εγώ. Δηλαδή, όπως τα βλέπει ο κόσμος. Το αριστερό. Το δεξί είναι iPhone, όπως τα βλέπει ο κόσμος. Το αριστερό, όπως το βλέπει ο κόσμος, είναι Android. Και επειδή μας πήρε στο τηλεφωνικό κέντρο πάρα πολλοί κόσμος που μας είπε, παιδιά, πώς κλειδώνω το Android κινητό μου. Τώρα θα σας δείξω ποιος είναι ο μοναδικός ασφαλής τρόπος να κλειδώσουμε το κινητό. Για να κλειδώσω το κινητό, λοιπόν, θα ξεκλειδώσω το κινητό αναγκαστικά, μου επιτρέπετε. Γιατί το συγκεκριμένο κινητό ευτυχώς μας βοήθησε ο καλός συνάδελφος, floor manager, ο Εδώ, ο καλός μας Δημοσθένης. Τον ευχαριστούμε λύση, πάρα πολύ. Λύση για όλα. Λοιπόν, τι κάνω λοιπόν εγώ για να το ενεργοποιήσω. Όπως κρατάτε το κινητό, ναι. Πατάτε παρατεταμένα και το βάζω στη βάση για να βοηθήσω την κάμερά μου. Πατάτε παρατεταμένα το κλείσιμο του κινητού. Από το πλάι. Από το πλάι. Πηγαίνω βήμα-βήμα. Αμέσως θα δείτε ότι βγαίνει ένα μενού το οποίο λέει έκτακτη ανάγκη. Στο Android αυτά, ναι, σαν να λέμε. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Το πατάω. Ναι. Μου ζητάει κωδικό που δεν θα σας τον δείξω γιατί είναι του κυρίου Δημοσθένη και τον εμπιστεύτηκε στον καλό του φίλο Νίκο Βασιλάκο, ειδικό κυβερνό ασφάλειας. Όρια και προϋποθέσεις. Λέω ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω αποδοχή. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Και μου λέει, διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες περιστώσεις. Είστε μήπως στόχος, πιστεύετε ότι σας παρακολουθούν, συμβαίνει κάτι ύποπτο στη ζωή σας. Αν συμβαίνει κάτι, ναι, το ενεργοποιείτε, πατάτε ενεργοποίηση και αμέσως βλέπετε, και θέλω να το δείξουμε ζωντανά για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, δεν είναι, το έχουμε ξαναδείξει αυτό, 100% ενεργοποιήθηκε η λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη σημαίνει στιγμή, τώρα η λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Δεν παρακολουθείτε αυτό το κινητό ούτε από Predator, ούτε από Pegasus. Ναι. Μόνο στο ηχητικό του κομμάτι, ίσως από το παλιό βαλιτσάκι της ΕΗ που λέγαμε. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή είναι σαν να απομονώνεις, είναι μια λειτουργία που απομονώνει από τα κακόβουλα λογισμικά. Σωστά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο προστατευόμαστε και δεν μπορεί το κινητό μας να παγιδευτεί. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα, σας το ξαναδείχνω. Αυτή τη στιγμή το κινητό είναι σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί όμως κανονικά, λειτουργεί για, κανονικά. Για όλα Πατάω τα υπόλοιπα. Ίντερνετ και μπορώ να δω ίντερνετ. Να μου το δείξει. Ναι. Εγώ θα πω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο tip και για τους πολιτικούς μας, έτσι, που μας παρακολουθούν. Ναι. Νίκο, πες μας τώρα κάτι άλλο. Πώς παγιδεύεται ένα τηλέφωνο? Πόσο ένα εύκολα μπορεί να παγιδευτεί ένα τηλέφωνο? Πάρα πολύ εύκολα, εφόσον ο χρήστης του δεν έχει ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η δυνατότητα είναι η μοναδική δυνατότητα που τι κάνει, μου δείχνει ότι δεν μπορεί κανένας να συνδεθεί στο κινητό, ναι, μόνο όμως αν πάρω την ασφάλειά μου στα χέρια μου και ενεργοποιήσω την έκτακτη ανάγκη, που στο iPhone ονομάζεται λειτουργία απομόνωσης. Θα σας τη δείξω τώρα. Πάμε και στο iPhone. Πάμε στο iPhone. Πηγαίνω από εκεί που λέει. Από τις ρυθμίσεις πας στο iPhone. Από τις ρυθμίσεις, ναι, απόρριτο και ασφάλεια. Κατεβαίνω. Ρυθμίσεις, απόρριτο και ασφάλεια μετά. Και πηγαίνω στο λειτουργία απομόνωσης. Το βλέπετε κάτω κάτω. Εδώ κάτω, υπάρχει, ναι, έτσι με αυτή την ένδειξη. Λειτουργία απομόνωσης. Το πατάς. Το πατάω. Ναι. Συνενώ. Ενεργοποίηση. Με προειδοποιεί ότι αυτά τα μηνύματα που θα πάρεις πλέον δεν θα έχουν συνημμένα. Τα email σου δεν θα έχουν πάνω κοριούς, δεν θα υπάρχει τίποτα. Είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτείς. Και πατάς, κατεβαίνεις κάτω-κάτω, ναι, και πατάς ενεργοποίηση. Τα υπόλοιπα email όμως τα λαμβάνουμε, δηλαδή αν λάβω, ναι, εγώ από τη δουλειά μου, ας πούμε, ένα email. Σωστά, τα διαλαμβάνεις όλα. Τώρα του δίνω και τον κωδικό, δεν με νοιάζει, θα τον αλλάξω, γι' αυτό σας τον έδειξα. Ναι. Και κάνει επανεκκίνηση το iPhone. Θα δείτε ότι επανεκκινεί σε καθεστώς απομόνωσης όπου ξαναπερνάω τα Wi-Fi, ξαναπερνάω ό,τι χρειάζεται να συνδεθώ. Α, πρέπει να τα ξαναπεράσεις μετά. Γιατί, πρόσεξε να δεις, σου λέει ότι εγώ θέλω συνένεση και να ελέγξεις όλες σου τις συνδέσεις από εδώ και πέρα. Το κινητό σου όμως λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή, το κινητό μου το χρησιμοποιώ κανονικά. Δεν επηρεάζεται καθόλου το κινητό σας. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι είστε πραγματικά ασφαλείς. Και αυτό μας νοιάζει, Νίκο, ειδικά στις περιπτώσεις, ναι, όπου ο άλλος μπορεί να είναι υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραμματέας, μπορεί να είναι πολιτικός τέλεχος, μπορεί να είσαι εσύ ο συνάδελφος δημοσιογράφος που θες να κάνεις μια συνάντηση, που να είσαι μακριά από τα μικρόφωνα. Ο μόνος τρόπος να προστατευτείς
και σε Android και σε iPhone είναι από το λογισμικό της συσκευής, όχι με εφαρμογή. Το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει πέσει στην παγίδα να επικοινωνεί με διάφορους επιτίδιους, να εγκαθιστά εφαρμογές που οι εφαρμογές δυστυχώς σε παρακολουθούν. Δεν διασφαλίζουν ότι δεν παρακολουθείσαι. Νίκο, πες μου κάτι. Εάν κάποιος δεν έχει μπει σε αυτό που δείχνεις εσύ σήμερα και ναι, το δείχνεις και για πρώτη φορά εδώ από την εκπομπή μας για τις συσκευές Android, το οποίο σε προστατεύει, όπως λες, καθολικά. Σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς πια να εισβάλλει μέσα στο κινητό σου και να σε παρακολουθεί. Σωστά. Όμως, εάν κάποιος δεν το έχει κάνει και θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα κλειστό, ότι έχει ένα κλειστό κινητό. Ναι. Με αυτά τα λογισμικά μπορεί να σε παρακολουθούν και εκτός συνομιλίας, δηλαδή να έχεις εσύ απλώς το κινητό σου κάπου. Ναι, 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 εννοείται. Δηλαδή να είμαι εγώ στο σπίτι, ας πούμε, και να μιλάω με την οικογένειά μου. Βεβαίως. Και χωρίς να συνομιλώ με κάποιον στο τηλέφωνο, κάποιος να με ακούει. Βεβαίως και μπορεί αυτό... και κάποιος να με βλέπει. Εννοείται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει εικόνα και μπορεί να ενεργοποιήσει ήχο, γιατί είναι λειτουργίες του κινητού. Όταν έχω απομακρυσμένη πρόσβαση στο κινητό και δεν έχω ενεργοποιήσει τη λειτουργία απομόνωσης και δεν έχω ενεργοποιήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στο Android, εννοείται ότι όλα είναι στον αέρα, εννοείται ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν και εννοείται ότι οι εφαρμογές που κάποιος, θα πω εντός εισαγωγικών, μπορεί ερωτικό σύντροφο να έχει βάλει στο κινητό μου για να με ψάχνει, είναι όλες σε λειτουργία. Που σημαίνει όλα μου τα δεδομένα θέσης και κίνησης, το που βρίσκομαι, μεταδίδονται. Όλη η φωνητική επικοινωνία μεταδίδεται και όλη η οπτική της κάμερας επικοινωνία μεταδίδεται. Ο μόνος τρόπος για να προστατευτούμε είναι η αναβάθμιση του κινητού. Αν δεν αναβαθμίσουμε το κινητό στην τελευταία έκδοση του λειτουργικού του κινητού, όχι να αρχίζουμε να μπλέκουμε με εφαρμογές, με φίλους, με γνωστούς, με ειδικούς. Απλή αναβάθμιση θέλει. Η αναβάθμιση μας γλιτώνει από το Predator που κάνει 10 εκατομμύρια ευρώ. Νίκο, κάτι τελευταίο. Μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας παρακολουθεί, μας δίνει κάποια ένδειξη. Μπορούμε. Ποια είναι αυτή, για να την πούμε. Ασυνήθιστη ήχη στο κινητό. Ακούγονται χράτσκρούτσα ή δεν ακούγονται ξέρω διάφορα. Πάντως δεν ακούγεται καθαρή η συνομιλία. Ναι. Με το που υποπτεύεστε ότι κάποιος μπορεί να σας ακούει, θα κάνετε επανεκκίνηση στο κινητό και θα κοιτάξετε ότι έχετε αναβαθμίσει στην τελευταία έκδοση του λειτουργικού. Μάλιστα. Δεν συζητάω πόσο επικίνδυνο είναι το να έχουμε σπασμένο κινητό. Σπασμένο εντός εισαγωγικών, δηλαδή με λογισμικό μη εγκεκριμένο. Μάλιστα. Που σημαίνει ο φίλος, ο γνωστός που ήρθε και μας είπε: θα σου δώσω μια λύση, θα σου βάλω μια εφαρμογή. Δεν δίνω το κινητό μου σε κανέναν. Οι εφαρμογές νομίζω είναι ο δούριος ύπος, έτσι όπως το περιγράφεις. Έτσι, για να εισβάλλει κάποιος το κινητό σου. Και το χειρότερο που δυστυχώς δεν φροντίζει κανένας είναι ότι δεν κλειδώνουν το κινητό. Δεν γίνεται να μην κλειδώνετε με προφύλαξη οθόνη στο κινητό. Μάλιστα. Λοιπόν... ένα ξεκλείδωτο κινητό στο κομμωδίνο είναι ένα χακεμένο κινητό, σας το λέω. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπες.